Για μια νικηφόρα πορεία προς τις εκλογές με σχέδιο, όραμα και ορίζοντα τη νέα προγραμματική περίοδο μέχρι το 2030, έκανε λόγο ο Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές του συνδυασμού για την Κρήτη μας συνεχίζουμε, στην πρώτη επίσημη συνάντησή του με τους 55 υποψηφίους για την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. Χρειάζεται τις μεγαλύτερες συνενέσεις. Χρειάζεται την ενότητα πάνω απ' όλα, χρειάζεται τη διεκδίκηση και χρειάζεται μέσα από αυτή την πενταετία που έχουν μπει οι βάσεις τα προηγούμενα χρόνια, αλλά θα είναι μια πενταετία πρώτα ο Θεός καλά να είμαστε. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ένα ακόμη δημιουργικό κύκλο, ώστε να ολοκληρώσουμε τις παρεμβάσεις που ξεκινήσαμε και που μετασχηματίζουν το νησί μας με ορίζοντα το 2030. Για το συμφέρον της Κρήτης, ενώνουμε δυνάμεις για την Κρήτη του 2030, ενώνουμε δυνάμεις γιατί όλα τα μεγάλα έργα, αυτά που έχουν ξεκινήσει και αυτά που θα συνεχίσουν, θα γίνουν αυτά τα χρόνια και χρειάζονται οι ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συναντήσεις. Απευθυνόμενος στους πολίτες της Κρήτης, ζήτησε τη στήριξή τους, επισημένοντας ότι κοινό χαρακτηριστικό όλων των υποψηφίων που πλαισιώνουν το ψηφοδέλτιο είναι ένα κοινά αποδεκτό σχέδιο που συσπηρώνει ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Να υπηρετήσουμε και πάλι το συγκριτισμό, την ισόρροπη ανάπτυξη από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο, η διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία αρμοδιοτήτων και πόρων, και δεν είναι δυνατόν να δίνονται μόνο αρμοδιότητες χωρίς τους πόρους, άρα θα υπάρχει μια, θεωρώ, μια διεκδίκηση από την κεντρική εξουσία, όποια και αν είναι η κεντρική εξουσία, γιατί πρέπει να δοθούν οι αρμοδιότητες και οι πόροι, δεν πρέπει οι δήμοι και οι περιφέρειες να είναι πέτες του κεντρικού κράτους, πρέπει να είμαστε συνομιλητές σε όλα τα προγράμματα που υπάρχουν. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ολοκλήρωση του περιφερειακού μας προγράμματος αυτή την περίοδο. Η παράταξη για την Κρήτη μας συνεχίζουμε προχωρά πάνω σε στέρεες βάσεις, διατηρώντας το ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα με στόχο για πρόοδο και κοινωνική δικαιοσύνη για όλους, ανέφερε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος ζήτησε από τους υποψηφίους δουλειά, μάχη πόρτα-πόρτα, για να πετύχει η παράταξη το ευρύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπου και να ανήκει ο καθένας, είναι έξω από την περιφέρεια. Ξέρει ο καθένας που ανήκω, ποτέ δεν έκλεισα την ομαδική μου ταυτότητα, το ίδιο θέλω και ο καθένας από εσάς. Μέσα στην περιφέρεια είμαστε ένα, οραματιζόμαστε, διεκδικούμε και υλοποιούμε προς το συμφέρον των πολιτών της Κρήτης, εάν μας επιλέξουν εμείς να είμαστε η επόμενη περιφερειακή αρχή των 5 χρόνων. Σας ευχαριστώ λοιπόν και εύχομαι καλή επιτυχία.